Εκείνο το οποίο εμείς γνωρίζουμε είναι ότι ο νόμος αυτός, χάρη στον αγώνα των εργαζομένων, δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Τα στοιχεία τα οποία η κυβέρνηση θέλει να έχει στη διάθεσή της προκειμένου να προχωρήσει απολύσεις, τα έχουμε μπλοκάρει εμείς σαν εργαζόμενοι και βεβαίως αυτό το θέμα μέχρι τώρα έχουμε και τη συμπαράσταση, αν θέλετε, τη συμπαράσταση του Δημοτικού Συμβουλίου με την ομόφωνη απόφαση που πήρε πριν λίγες ημέρες. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει σε αυτό το θέμα ταύτιση μεταξύ εργαζομένων, αιρετών και θα έλεγα και αιρετών και στο δεύτερο βαθμό, μιας και από ό,τι μαθαίνουμε και από την περιφέρεια δεν προτίθεται να δώσουν αυτά τα στοιχεία. Συνεπώς αυτό το μεσοπρόθεσμο συναντά την καθολική, αν θέλετε, αντίδραση των παραγόντων της αυτοδιοίκησης και με αυτό το δεδομένο και χάρη στην αποφασιστική και στεναρή στάση των συναδέλφων μας, η κυβέρνηση θα υποστεί μια συντριπτική ήττα, η οποία δεν θα είναι και η μοναδική. Το Υπουργείο δεν τα έχει τα στοιχεία προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Το Υπουργείο και οι εντεταλμένοι προς τούτο δημοσιογράφοι καλλιεργούν την ψευδαίσθηση ότι το Υπουργείο έχει τα στοιχεία και ανά πάσα στιγμή θα τα δώσει, θα τα εμφανίσει και θα απολυθεί ο κόσμος. Εκείνο το οποίο εμείς γνωρίζουμε είναι ότι εάν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να καταλύσει κάθε έννοια αυτοδιοίκητου από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή αν μας πει ότι τελικά παραδιάζει κάθε έννοια θεσμού και εγκαθιδρύει καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, τότε να μας το πει καθαρά για να ξέρουμε κι εμείς να αντιμετωπίσουμε ανάλογα την περίσταση. Γνωρίζει πολύ καλά το Υπουργείο ότι τις διαπιστωτικές πράξεις μόνο οι δήμαρχοι μπορεί να τις υπογράψουν, τις διαπιστωτικές πράξεις απόλυσης. Αυτό το γνωρίζει το Υπουργείο. Αν έχει σκοπό λοιπόν να παρακάψει τους δημάρχους, οι οποίοι είναι, αν θέλετε, οι εκφραστές των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, και προχωρήσει η κυβέρνηση από μόνη της να απολύει, χωρίς να έχει μάλιστα και τα στοιχεία, γιατί εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Από τις απογραφές, το Υπουργείο γνωρίζει, έτσι, το ποιοι συνάδελφοι είναι ιδιωτικού δικαίου αρρώστου του χρόνου. Δεν γνωρίζει όμως ούτε τον τρόπο πρόσληψης του καθενός, ούτε αν ανήκει στις ειδικές κατηγορίες που απαλλάσσονται. Συνεπώς, μονάχα εάν προχωρήσει η κυβέρνηση σε συλλογική τιμωρία και απολύσει τους πάντες, έτσι, κατά την ναζιστικού τύπου τιμωρία ότι ένας ευθύνεται όλοι την πληρώνουν, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε πλέον κατάλυση της ενόμου τάξεως από πλευράς κυβέρνησης. Ήδη έχει καταλύσει το Σύνταγμα, ήδη ψηφίζοντας αντισυνταγματικό νόμο. Αντιλαμβάνεστε ότι κάπου πρέπει να μπει και ένας σφραγμός όλα αυτά. Και εμείς υποσχόμαστε ότι θα είμαστε υπερασπιστές τόσο των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όσο και υπερασπιστές εκείνων των νόμων και του συντάγματος που κατοχυρώνουν θεμελιώδη δικαιώματά τους.